Ρίνα, έχει ένα κάταγμα στη μύτη. Ήμασταν 5 άτομα συνολικά, χτυπηθήκαμε εκεί 5. Ο Μιχάλης, η Κατερίνα και ακόμα 3 φίλοι του Παύλου Φίσα δέχθηκαν απρόκλητη φασιστική επίθεση ενώ κατευθύνονταν προς την δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Και οι 5 είναι μάρτυρες κατηγορία στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία του 34χρονου μουσικού εργάτη στη ζώνη Περάματος τη νύχτα της 17η Σεπτεμβρίου 2013. Μας είδανε, δώσανε σήμα στους δικούς τους, ήταν περίπου 150 άτομα συνολικά. Από την πορεία τους, δώσανε σινιάλο, κάνανε ένα κύκλο και τους βρήκαμε μπροστά μας στο επόμενο στενό που ήταν ένα πλατεάκι. Και σας είπαν κάτι, σας απευθύνθηκαν? Μας είπανε πού πάτε. Το ένα παιδί που ήταν σε εμάς είπε είμαστε μάρτυρες στη δίκη, με το σκεπτικό ότι εκεί θα σταματήσουν, αλλά τους εξόργησε περισσότερο. Μας χτυπήσανε για πολλή ώρα. Χτυπήθηκαν και γρονθοκοπήθηκαν άγρια στο πρόσωπο και το κεφάλι. Έχω κάταγμα στο μάγουλο, έχει σπάσει το κόκαλο εδώ πέρα. Έχω ράματα στο φρύδι, στο πόδι αιματώματα και αυτά. Φουσκωτοί οι δράστες, όπως τους περιέγραψαν τα θύματα της επίθεσης, που αν και δεν είχαν πάνω τους κάποιο διακριτικό της Χρυσής Αυγής, το έδειξαν, το φώναξαν και υπερασπίστηκαν την οργάνωση. Μόλις είπαμε ότι είμαστε μάρτυρες, και τι έχετε δει, ρε, ξέρω εγώ, και μας βρίζανε. Τι θέλετε, τι θα πάτε να τους πείτε, μόνο Χρυσή Αυγή και τέτοια, και μας βαράγανε. Τους είχα πλάτη κυρίως και με χτυπάγανε και με ρίξανε κάτω. Προσπάθησε να προστατευτείς. Ναι, τα άλλα παιδιά από ό,τι ξέρω έχουν ήδη αναγνωρίσει. Πρώτα επιτέθηκαν στην κοπέλα της παρέας, έπειτα 5 εναντίον 1. Οι άνθρωποι της Λαϊκής που λειτουργούσε σε κοντινό δρόμο έδωσαν τέλος στη φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία. Σε μένα ήρθε η πρώτη μπουνιά. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Μπουνιά ήρθε με το κοκάλινο γάντι. Μέχρι να σηκώσω το κεφάλι μου και να δω τι μου συμβαίνει, είδα ότι άρχισε ξύλο γύρω μου, άγριο. Ειδικά ο Μιχάλης, είχαν πέσει 4-5 άτομα πάνω του και τον χτυπάγανε. Οι άνθρωποι εκεί από τη Λαϊκή που με πήραν εμένα πήραν την αστυνομία. Ήρθε ένα περιπολικό, με πήρε από τη Λαϊκή, με πήγε στο αστυνομικό τμήμα του Κορυδαλλού. Μαζευτήκαμε εκεί όλοι μετά, οι 5 που ήμασταν εκεί. Ήταν στοχευμένη ενέργεια που επιβεβαιώνει τη φασιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής που στηρίζεται στο έγκλημα, ανέφερε η εκπρόσωπος των θυμάτων της επίθεσης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρόκειται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτό εξάλλου, αυτός είναι και ο ρόλος της Χρυσής Αυγής. Έτσι εκφράζεται. Για μόλοπες, θηλαστικά τραύματα και κατάγματα μίλησε και ο επιμελητής νευροχειρουργός του νοσοκομείου που δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες οι τραυματίες, αλλά και για την ίδια την επίθεση. Σαν πολίτης θεωρώ αδιανόητο να ξυλοκοπείται δημοσίως μάρτυρας σε δίκη έξω από το χώρο του δικαστηρίου. Οι φίλοι του Παύλου βρίσκονταν στην ίδια καφετέρια το βράδυ της δολοφονίας, εκεί από όπου ξεκίνησε η συμπλοκή και η δολοφονία του 34χρονου λίγο αργότερα από τον Χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Όλοι όσοι είδαν και ξέρουν τι έγινε εκείνο το βράδυ έχουν αδιάσυστα στοιχεία που θα αποδείξουν το χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση αλλά και τις επιμέρους εγκληματικές πράξεις. Και καμία απόπειρα τρομοκρατίας, όπως λένε, δεν θα τους αποτρέψει από αυτό το ελάχιστο χρέος να καταθέσουν την αλήθεια. Το μικρότερο χρέος που έχουμε μπροστά στο θάνατο, στη δολοφονία του Παύλου, είναι να συνεχίσουμε να στείλουμε εκεί που πρέπει τους δολοφόνους του.